Στο μάτι των διαρρηκτών μπήκε το δημοτικό διαμέρισμα της Μακίνιας Ναυπακτίας τις προηγούμενες ημέρες, αφού οι άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε σπίτια αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι δράστες, που από ό,τι φάνηκε γνωρίζουν πολύ καλά την ευρύτερη περιοχή, επωφελούμενοι του σκοταδιού, μπήκαν σε 3 σπίτια του οικισμού, από τα οποία απουσίαζαν οι ενοικοί τους. Πράγμα που αποδεικνύει ότι γνώριζαν για την απουσία τους και αμέσως ξεκίνησαν το έργο τους. Άρχισαν να πακετάρουν την οικοσκευή και να παίρνουν ό,τι θεωρούσαν πολύτιμο. Δεν δίστασαν να ξεβιδώσουν από τον τοίχο ακόμη και την τηλεόραση. Και ενώ είχαν ολοκληρώσει το έργο τους και ήταν έτοιμοι να φορτώσουν τη λία τους, κάτι τους φόβησε και έφυγαν άρον-άρον. Τις οικοσκευές από 3 σπίτια προσπάθησαν να σηκώσουν άγνωστοι δράστες στα ξημερώματα της Παρασκευής. Έγιναν όμως αντιληπτοί εδώ στην περιοχή της Μακίνιας και εξαφανίστηκαν, αφήνοντας τα πράγματα πακεταρισμένα στην είσοδο των σπιτιών. Την επομένη το πρωί, η εισβολή των διαρρηκτών έγινε αντιληπτή από τους γείτονες που ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες των σπιτιών αλλά και την αστυνομία. Στο σημείο βρέθηκαν οι άνδρες της σήμανσης για τη συλλογή στοιχείων που ίσως να άφησαν πίσω τους οι δράστες. Οι διαρρήξεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς άγνωστοι το ίδιο βράδυ εισέβαλαν στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Μακίνιας. Οι δράστες αρχικά έσπασαν τα κάγκελα της πόρτας του ιερού, άνοιξαν την πόρτα, μπήκαν στο ναό και άρπαξαν 130 ευρώ περίπου από το παγκάρι της εκκλησίας, έναν σταυρό από την Αγία Τράπεζα με τον οποίο ευλογεί ο ιερέας στους πιστούς και φεύγοντας πήραν και κάποια μπουκάλια μαυροδάφνης. Οι άγνωστοι δράστες, επωφελούμενοι το σκοτάδι, πέρασαν σε αυτό το σημείο εδώ του ιερού ναού του Αγίου Κωνσταντίνου στη Μακίνια, αφού έσπασαν 2 σίδερα από την είσοδο του ιερού ναού. Μπήκαν μέσα, άρπαξαν από την Αγία Τράπεζα τον Χρυσό Σταυρό με τον οποίο ευλογεί ο ιερέας στους πιστούς, πήγαν στο παγκάρι, άρπαξαν 130 ευρώ από τις πρώτες πληροφορίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι επίτροποι, 10 μπουκάλια μαυροδάφνη και εξαφανίστηκαν. Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή την επομένη από τους επιτρόπους της εκκλησίας και τους γείτονες, οι οποίοι σοκαρισμένοι από το γεγονός δηλώνουν φοβισμένοι από την εγκληματικότητα που παρατηρείται στην περιοχή. Φοβούνται ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή, αφού όπως λένε σε πολλά σπίτια της Μακίνιας ζουν ηλικιωμένοι άνθρωποι χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Βεβαίως φοβόμαστε, αφού είμαστε δίπλα και δεν μπορούμε να φοβόμαστε. Εμείς από τις 6 ώρα κλειδώνουμε. 2 ανθρώποι είμαστε, ο άντρας μπορεί. Αυτά λοιπόν. Το πρωί σηκώθηκα, δεν κοίταξα γιατί περνάω εγώ εδώ. Ήρθε ο επίτροπος, κοιτάει σταγμένο. Έρχομαι εδώ, τι να δω. Πώς δεν φοβόμαστε, φοβόμαστε. Ω, πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί κλειδώνουμε, κάνουμε, ρέρνουν, πάνε για από αυτά. Τι να κλειδώνεις εδώ. Κλειδώνουμε. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Αν θέλουν να μπουν, μπαίνουν, έτσι. Αβέρτα. Μπαίνει, μα θέλουν να μπουν. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν τέτοια φαινόμενα εδώ πέρα. Όχι, ήμασταν άνετα, όλα σπίτια και τα πάνε. Λεφτά δεν έχουμε, φοβόμαστε μην μας σκοτώσουν. Αυτό είναι. Τα λεφτά αν έχουμε, τα δίνουμε στα παιδιά μας που είναι άνεργα. Αλλιώς δεν γίνεται. Αφού τα έχουμε ξεκλειδώσει, πάνε για δουλειά στα χωράφια. Τώρα. Και πάλι το φόβο έχουμε. Τέτοια φαινόμενα δεν υπήρχαν στο παρελθόν, υποστηρίζουν οι κάτοικοι της Μακίνιας, οι οποίοι σήμερα κλειδώνουν τα σπίτια τους μόλις πέσει το σκοτάδι. Α, στα άλλα χρόνια. Τα άλλα χρόνια, ως 2 η ώρα, οι πόρτες ξεκλείδωτος να μαζευτούν τα παιδιά μας 18 χρονών τότε, να καταλάβεις. Εγώ θυμόμουν, είχα την πόρτα ανοιχτή να μπουν τα παιδιά μέσα. Θυμάσαι τώρα, και την μεσημέρα κλειδώνω εγώ όταν πάω να ξαπλώσω. Η αστυνομία από την πλευρά της δίνει το δικό της αγώνα κατά της εγκληματικότητας και οι ελάχιστοι αστυνομικοί προσπαθούν να έχουν μια παρουσία σε όλη την περιοχή. Τον τελευταίο χρόνο πάντως στη Μακίνια Ναυπακτίας έχουν σημειωθεί αρκετές κλοπές και διαρρήξεις, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι να απορρεί κανείς με το θράσος των δραστών, αφού σε μια περίπτωση οι δράστες μπήκαν σε σπίτι και αφού κάλυψαν τα παράθυρα με κουβέρτες για να μην γίνουν αντιληπτοί, μαγείρεψαν, έφαγαν, κοιμήθηκαν και φεύγοντας την άλλη μέρα πήραν μαζί τους και ένα μπουφάν.